Κύριε καθηγητά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμμετέχετε ως καλεσμένος ομιλητής στα πανελλήνια συνέδρια της Οφθαλμολογικής Εταιρείας και σε πολλά ακόμη τέτοια συνέδρια. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, τι καινούριο έχουμε να δείξουμε? Όπως λέτε, από πολλά χρόνια συμμετέχω, το πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είμαι πια και τόσο νέος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τι έχει αλλάξει? Τα συνέδρια είναι όλο και καλύτερα οργανωμένα, ο χώρος είναι όλο και πιο καλά διοργανωμένος, οι σύνεδροι είναι όλο και περισσότερο ενήμεροι, είτε πρόκειται για Έλληνες είτε πρόκειται για αυτούς οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό, η διδακτική αξία των συνεδρίων βελτιώνεται και γενικά είναι μια χαρά μας να ερχόμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα και στο Πανελλήνιο Συνέδριο και στη Θεσσαλονίκη ένα χρόνο στα δύο και να συμμετέχουμε σε αυτήν την εκπαιδευτική προσπάθεια. Από τη δική σας άποψη τώρα για το συγκεκριμένο συνέδριο, πώς το βλέπετε, τι καινούριο έχει να παρουσιάσει? Δέστε, το καινούριο είναι κάτι το οποίο έρχεται σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι το οποίο από τη μία μέρα στην άλλη να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή που να μπορέσουμε να πούμε αυτό δεν το είχαμε πέρσι, το έχουμε φέτος. Είναι βελτίωση μετά από βελτίωση και πάλι βελτίωση, ούτως ώστε τα πράγματα να είναι όλο και καλύτερα. Λοιπόν, σε όλους τους τομείς παρουσιάζονται και μερικές βελτιώσεις, οι οποίες χρόνο με το χρόνο θα βοηθήσουν η θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των οφθαλμικών παθήσεων να είναι πιο αποτελεσματική.